Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου και τη νοιάζομαι. Και εφόσον τη νοιάζομαι, δεν μπορώ να μένω αμέτωχος, ιδιαίτερα όταν περνάει δύσκολες στιγμές. Αν και δεν έχω τοποθετήσει ακόμα τον εαυτό μου σε κάποιο πολιτικό χώρο, τουλάχιστον σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, μπορώ σίγουρα να αναγνωρίσω το κενό εκπροσώπησης αλλά και δράσης του κεντρώου χώρου στην Ελλάδα. Νέοι και νέες από κάθε γωνιά της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν στην πολιτιστική πρωτεύουσα νεολαίας για το 2014 με την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και με την γενναιόδορη υποστήριξη του Ιδρύματος Friedrich Naumann για την ελευθερία, με σκοπό να συζητήσουν ακριβώς τα προβλήματά τους. Ο λόγος για τον οποίο ήθελα να έρθω στη συνδιάσκεψη ήταν για να δω το πώς αντιλαμβάνονται οι συνομιλικοί μου τις διάφορες εκφάνσεις του φιλελευθερισμού που αφορούν την κοινωνία, την οικονομία. Γιατί σίγουρα όλοι συμφωνούμε σε κάποιες βασικές αξίες ή τουλάχιστον συμφωνούμε στη θεωρία. Όμως δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να διαπιστώσουμε στο βαθμό στον οποίο θέλουμε να τις εφαρμόσουμε. Η συνδιάσκεψη της φιλελεύθερης νεολαίας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για νέους από όλη τη χώρα να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μοιραστούμε οράματα και ανησυχίες και στη συνέχεια ίσως να προτείνουμε κάποιες λύσεις τις οποίες θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να υλοποιήσουμε και ελπίζω να το καταφέρουμε αυτό με επιτυχία. Στην πρώτη συνδιάσκεψη φιλελεύθερης νεολαίας ήρθα γιατί πιστεύω στην ιδέα του φιλελευθερισμού. Πρόκειται εξάλλου για τη μόνη ιδεολογία που πράγει στο μέγιστο βαθμό την ελευθερία του ατόμου και φυσικά δεν διστάζει να συγκρουστεί με κάθε είδους ολοκληρωτισμό. Ο λόγος που αποφάσισα να έρθω σε αυτή τη συνδιάσκεψη ήταν για να παρακολουθήσω από κοντά μία προσπάθεια να δημιουργηθεί μία ατζέντα, κάποιες θέσεις που θα είναι λίγο πιο αντικειμενικές χωρίς το συνέστημα που υπάρχει πάρα πολύ στην πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η πρώτη συνδιάσκεψη φιλελεύθερης νεολαίας αποτελεί μία πολύ καλή ευκαιρία για όλους τους νέους της Ελλάδας με φιλελεύθερες ανησυχίες και νέες προοδευτικές ιδέες για τον τόπο μας να συγκεντρωθούμε, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και μέσω αυτής της συλλογικής διαδικασίας να αντιληφθούμε καλύτερα τα κακώς κείμενα της πραγματικότητας και κυρίως πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη χώρα μας. Θα θέλω να αλλάξω τους Έλληνες. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, πρέπει να αλλάξω το εκπαιδευτικό σύστημα. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση μπορεί να γίνει αφορμή για την ανάδειξη των φιλελεύθερων ιδεών, ύστερα από μια διαχρονική υποεκπροσώπησή τους στην πολιτική ζωή της χώρας. Δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου, αλλά δεν έχουμε και την πολυτέλεια των πόρων. Η γενιά μας πιέζεται ασφυκτικά και καλείται να πληρώσει όχι μόνο το τίμημα των δικών της επιλογών, αλλά και το τίμημα παλαιότερων γενιών.
ελεύθεροι νέοι από εδώ και πέρα έχουν έναν μακρύ και δύσκολο, αλλά απαραίτητο για τη χώρα μας δρόμο να ακολουθήσουν. Έχουν να προσπαθήσουν να ενημερώσουν την κοινωνία για τους τρόπους που θα την βγάλουν από αυτό το τέλμα, για τις ιδέες και τις δράσεις που θα αφήσουν στο παρελθόν την κρίση και θα δώσουν στους Έλληνες και κυρίως τις νέες και τις επόμενες γενιές αυτό που τους αξίζει. Γι' αυτό ζητούμε και κινούμαστε στην κατεύθυνση να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις πιο αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις και να δοθούν σε όλους τους πολίτες ελευθερίες και δικαιώματα που τους επιτρέπουν να ζουν σύμφωνα με την τιμή και την αξιοπρέπειά τους. Το σύστημα απέτυχε. Όσα γνωρίζαμε, χρεοκόπησαν. Οι παθογένειες που μας έφεραν ως εδώ οφείλουν να εξωστρακιστούν μια και καλή στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Που κράτησε αυτή η συνδιάσκεψη, είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με φιλελεύθερες νέες και φιλελεύθερους νέους από όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς στη χώρα μας οι νέοι δεν ακούγονται. Δεν τους δίνεται ούτε το βήμα, ούτε η πρέπουσα θεσμική εμπιστοσύνη. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να βρούμε το κοινό μας έδαφος και να αποτελέσει ερέθισμα για μελλοντικές δράσεις, τις οποίες ελπίζω να δω σύντομα. Οι εργασίες, παρότι ήταν πολύ απαιτητικές, απέδωσαν καρπούς. Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη, φιλελεύθερη πλατφόρμα για τους νέους ανθρώπους. Σε άλλες χώρες υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές 25 και 30 ετών. Πλέον όμως η νέα γενιά είναι ιδιαίτερα συνειδητοποιημένη, είναι καλά μορφωμένη, έχει κοσμοπολιτική συνείδηση και μια μεγάλη όρεξη να αλλάξει ένα σύστημα που την αδικεί. Έτσι, είναι έτοιμη να λάβει χρόνο και στο δημόσιο λόγο, αλλά και κυρίως να δράσει. Για εμάς τους φιλελεύθερους νέους είναι ένα στοίχημα. Ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Το κείμενο που συνδιαμορφώθηκε και ψηφίστηκε ομοφόνος αποτελεί μια πρώτη και πολύ ηχηρή εξωτερήκευση μιας διαφορετικής, πιο σύγχρονης και πιο προοδευτικής οπτικής για την Ελλάδα. Πρόκειται βέβαια μόνο για την αρχή. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το μέλλον μας, οφείλουμε να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε το περιεχόμενό της σε ακόμη περισσότερους τομείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού βίου. Ανθρώπων βασισμένες στην ελευθερία, αυτή για την οποία τόσες και τόσες γενιές Ελλήνων θυσιάστηκαν, στις ίσες ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, στις δημοκρατικές αρχές και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας. Είναι ο κορμός συγκεκριμένων ιδεών που θα αποτελέσουν μια στέρεα δημιουργική βάση για μια νέα, σύγχρονη Ελλάδα για όλους τους πολίτες. Οφείλουμε να θέσουμε ένα όραμα για το 2021 και αν θέλουμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, να επιδιώξουμε να το επιτύχουμε. Αυτό το κείμενο αποτελεί πλέον τη βάση ενός διαλόγου που πρέπει να ξεκινήσει. Αυτό το κείμενο θα αποσταλεί σε όλους τους νομοθέτες, τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού και θα τους υποδείξει τις αναγκαίες αλλαγές που χρειάζονται σύμφωνα με την αντίληψη των νέων ανθρώπων, ώστε η Ελλάδα να γίνει και πάλι δυνατή, να γίνει και πάλι υπερήφανη.